Antenna R στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο. Κύριε Κιτσάκη, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να σας καλημερίσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τώρα... Καλημέρα σε εσάς. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να πω χρόνια πολλά. Τη δέχεστε τη μέρα? Χρόνια πολλά. Τη δεχόμαστε τη μέρα. Βεβαίως. Τη δεχόμαστε και τη μέρα τη σημερινή και κάθε μέρα. Βέβαια, σήμερα και αυτές τις μέρες γενικά είμαστε όλοι ιδιαίτερα φορτισμένοι και συγκλονισμένοι με αυτή την ανίποτη τραγωδία που έγινε στα Τέμπη. Και μπορεί η μέρα της γυναίκας γενικά να γιορτάζεται με πορείες και κινητοποίησεις στους χώρους εργασίας. Όμως φέτος η 8 Μάρτη νομίζω ότι είναι η αφορμή να συνταχθούμε όλες οι γυναίκες με τις φωνές, με τη φωνή όλης της κοινωνίας, η οποία απαιτεί να ριχθεί άπλετο φως σε αυτή την ανίποτη τραγωδία. Να μην συγκαλυφθεί τίποτα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά από τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Και να συνταχθεί και με την φωνή των μανάδων, των μητέρων. Γιατί είδαμε ότι η πλειοψηφία των θυμάτων είναι νέα παιδιά, νέα αγόρια, νέα κορίτσια που έχουν προκαλέσει απίστευτο, ανίποτο. Κοιτάξτε να σας πω, πόνο. Ο καθένας μέσα από αυτή την τραγωδία για κάποιο λόγο βλέπει τον εαυτό του. Εγώ ως μάνα και οι υπόλοιπες μανάδες, οι υπόλοιποι πατεράδες, οι γονείς βλέπουν τον εαυτό τους ως γονείς που στέλνουν τα παιδιά τους να πάνε να σπουδάσουν. Τα νέα τα παιδιά, επειδή τυχαίνει να είμαι μητέρα και έχω παιδιά στην εφηβεία, τα οποία έχουν συγκλονιστεί από αυτή την τραγωδία και κουβεντιάζοντάς τα βλέπουν τον εαυτό τους μέσα στα παιδιά που χαθήκανε. Τα παιδιά μου εμένα μου λέγανε μάνα, θα μπορούσε να ήμασταν εμείς σε αυτό το τρένο, σε ένα χρόνο που θα πάμε να σπουδάσουμε. Οι άνθρωποι γενικά βλέπουν για κάποιο λόγο και ταυτίζονται με τα θύματα και εξοργίζονται με όλες τις αιτίες αυτές που προκάλεσαν αυτό το τραγικό δυστύχημα. Η συγκλονιστική παρουσία που είπατε και προηγουμένως που άκουγα στην εκπομπή και προσέλευση όλων των ανθρώπων ανεξαρτήτου ηλικίας για αιμοδοσία δείχνει αυτό το αντανακλαστικό της κοινωνίας. Καθώς επίσης και οι αυθόρμητες αυτές οι διαδηλώσεις των παιδιών αυθόρμητα που ξεχύθηκαν στους δρόμους για να διατρανώσουν και να εκφράσουν τη θλίψη τους, την οργή τους και την αγωνία τους. Σε τι κράτος ζούμε, τι κράτος να εμπιστευτούμε. Νομίζω ότι επανερχόμενοι στην αρχική σας τοποθέτηση, ναι, ως μάνα έχω συγκλονιστεί. Ως μάνα, ως γυναίκα, ως πολίτης, ως Ελληνίδα, ως πολίτης αυτού του κράτους που το εμπιστευόμαστε και βλέπουμε ότι θεσμοί οι οποίοι θα έπρεπε να είναι ενισχυμένοι, η ασφάλεια η οποία εν έτη 2023 έπρεπε να είναι δεδομένη στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μέσα αυτά που χρησιμοποιεί ο κόσμος, ο απλός ο κόσμος. Έτσι, μιλάμε δηλαδή για μια πλήρη απαξίωση όπου έρχεται ένα ανθρώπινο λάθος αναπόφευκτα που μπορεί να συμβεί και να δώσει αυτή την τραγικότητα και να έχει αυτές τις ολέθριες συνέπειες. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε κάποια θέματα τα οποία αφορούν στην γυναίκα και θέλω να ξεκινήσω από το εξής ερώτημα. Αν είναι μύθος ή πραγματικότητα ότι ακόμη η γυναίκα στην ελληνική κοινωνία παρά τα βήματα πρόοδου τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, παραμένει δύσκολη. Δυστυχώς, αν το συμμερίζεστε αυτό. Όχι, δεν το συμμερίζομαι μόνο εγώ απόλυτα και το βλέπω και το βιώνω στην πραγματικότητα. Και οι αριθμοί και οι έρευνες το αποδεικνύουν. Η Ελλάδα σε μια πρόσφατη έρευνα που έγινε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατατάχθηκε τελευταία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα ισότητας των φύλων. Δηλαδή οι αξιολογήσεις αυτές βασίζονταν
στην ανισότητα που υπάρχει στον τομέα της εργασίας, στον τομέα της εξουσίας, της άσκησης εξουσίας και της συμμετοχής στα κέντρα λήψης αποφάσεων, στον τομέα των σχέσεων στην οικογένεια, στον οικονομικό τομέα, στον τομέα των επιστημών και και γενικά της γνώσης και της μόρφωσης, σε όλους τους τομείς τέλος πάντων. Αυτά τα στοιχεία, εν πάση περιπτώσει, δείξανε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία. Να ρωτήσω, κυρία Κιτσάκη, είπα ότι, και το έθεσα και ως ερώτημα, ότι παρά τα βήματα τα οποία έχουμε διανύσει, παραδεχτήκατε κι εσείς ότι μένουν ακόμη πολλά. Αυτά τα οποία πρέπει να διανυθούν ακόμη, εσείς και ως άνθρωπος σκληρά εργαζόμενοι, ως μητέρα και ως άνθρωπος ο οποίος είναι ενεργός και στην πολιτική και στην κοινωνία, τα έχετε εντοπίσει, τι πρέπει να αλλάξει? Ναι, κοιτάξτε, και αν μπορεί να αλλάξει. Εννοείται, σίγουρα μπορεί να αλλάξει, όπως άλλαξε και σημαντικά έχει αλλάξει. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η θέση της γυναίκας είναι η ίδια με τη θέση που είχε το 50 ή το 30 ή το 60. Υπάρχει ένας εξυγχρονισμός σε κάποιους τομείς και έχουν βελτιωθεί σημαντικά, η θέση της έχει βελτιωθεί σημαντικά από παλιότερα. Δηλαδή σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε τον εξυγχρονισμό του οικογενειακού δικαίου που έγινε το 1983, mm-hmm, με την κατάργηση της πρίκας, με το συνενετικό διαζύγιο, με την αποποινικοποίηση του θεσμού της μοιχείας, με την διατροφή. Επίσης όλη η νομοθεσία που έχει προχωρήσει προς την πρόληψη και την καταστολή του ζητήματος της ενδοοικογενειακής βίας, που μαστίζει τις γυναίκες σε συντριπτικό ποσοστό. Και ιδιαίτερα και στην περιοχή μας, κύριε Κιτσάκη. Βεβαίως, και ιδιαίτερα στην περιοχή μας. Επίσης, η ενίσχυση, ας πούμε, των γυναικών και η παροχή κινήτρων σε διάφορα ζητήματα όπως το εργασιακό είναι κάποια, τέλος πάντων, θέματα τα οποία έχουν προχωρήσει και έχουν βοηθήσει και έχουν αναβαθμίσει τη θέση της γυναίκας. Παρόλα αυτά όμως, επειδή η πραγματικότητα είναι μπροστά μας και την βιώνουμε, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Σίγουρα με το να ενισχύσουμε τη γυναίκα στην αγορά εργασίας με συγκεκριμένες οριζόντιες πολιτικές, mm-hmm, οι οποίες θα στόχευαν και στην ενίσχυση των μητέρων στην αγορά εργασίας και στην παροχή κινήτρων στις γυναίκες επίσης, έτσι ώστε να μην αποθαρρύνονται και να μπορούν με ίσους όρους να συμμετέχουν σε όλες αυτές τις θέσεις, με τον εξυγχρονισμό ακόμα περαιτέρω του οικογενειακού δικαίου, που χρειάζεται πάρα πολύ σημαντικά βήματα ακόμα για να προχωρήσει και να εξισωθούν και να βρεθούν οι γυναίκες στην ίδια μοίρα και σε ίση μοίρα, να μην αισθάνονται τα αδύναμα μέρη μιας συμβίωσης. Σίγουρα με την ενίσχυση και με το να θεσπίσουμε την συμμετοχή τους, την ίση συμμετοχή τους και την ισότιμη συμμετοχή τους σε θέσεις εξουσίας. Ισότιμη λέτε με τους άνδρες. Να άνδρες, ρωτήσω, ναι, πάνω στο θέμα αυτό. Υπάρχει μια αντικειμενική αντιμετώπιση της γυναίκας και του άνδρα? Όταν λέτε αντικειμενική, εννοείται σε θέμα μισθών, εννοείται σε θέμα... Είναι πολλά. Είναι, ναι, πολλά. Ναι. Από τη συμπεριφορά, όχι, από τον υπάρχει σεβασμό. Όχι, 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 δεν υπάρχει. Από δεν υπάρχει. Καταρχήν, τα χρήματα. Όχι, όχι, καταρχήν δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει καταρχήν ισότιμη όσο αφορά τις οικονομικές απολαβές. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ισότιμη όσο αφορά την προοπτική ανέλυξη θεσέσης εξουσίας. Συγγνώμη για τη διακοπή. Αυτό, ναι, δεν το κατάλαβα ποτέ. Όταν αποδεδειγμένα μια γυναίκα, όχι ενδεχομένως, μπορεί και να είναι ικανότερη από κάποιον άνδρα, συνάδελφό της, γιατί να μην εμβύβεται με αυτό το οποίο της αναλογεί και από τις ενδεχόμενες σπουδές της, από το αποτέλεσμα της δουλειάς και από το συνολικά από την εικόνα της εργασίας της. Όλα αυτά, να σας, mm-hmm, πω κάτι, είναι θέμα νοοτροπίας, mm-hmm, και ξεκινάνε από τα στερεότυπα που υπάρχουν στην νοοτροπία μας. Γι' αυτό ήθελα λοιπόν να πω, επειδή μου είπατε τι, mm-hmm, ακριβώς πρέπει να γίνει, mm-hmm, ήθελα να καταλήξω ότι όλες αυτές, ή μάλλον η θέσπιση κάποιων μέτρων, δεν πρόκειται ποτέ να αφομοιωθούν και να γίνουν εκτίμα μας αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο σκέψης
την οτροπία μας, τον τρόπο που βλέπουμε τις γυναίκες, τον τρόπο που βλέπουμε τους ανθρώπους γενικότερα. Μήπως θα πρέπει να αλλάξει και ο τρόπος που βλέπουν οι γυναίκες τις γυναίκες? Βεβαίως. Πρέπει να αλλάξει γενικά ο τρόπος που βλέπουμε, αν δεν αλλάξει ο τρόπος, καταρχήν, που βλέπουμε οι ίδιοι τον εαυτό μας. Ξέρετε κάτι, ο σύγχρονος φεμινισμός δεν είναι μόνο γυναικείο ζήτημα. Είναι ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Είναι ανθρωπισμός. Αν δεν αλλάξει λοιπόν ο καθένας τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό του, δεν πρόκειται να γίνουν αυτές οι αλλαγές, ή μάλλον μπορεί και να αργήσουν να γίνουν και να βλέπουμε συνεχώς παθογένειες. Όσα μέτρα και αν πάρουμε, όσα μέτρα και αν θεσπίσουμε, αυτό το ζήτημα των στερεοτύπων. Στα στερεότυπα, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στη διαφήμιση. Στο σχολείο, βασικό πράγμα, ή στην εκπαίδευση μέσα από βιωματικές δράσεις, μέσα από όχι μεμονωμένα όμως πράγματα, συντονισμένα, έτσι ώστε να καλλιεργηθεί η νοοτροπία στους νέους για να μπορέσουμε να ελπίζουμε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα. Τώρα, μιας και είστε άνθρωπος ενεργός και στην πολιτική, πάμε να δούμε και τι συμβαίνει στον χώρο αυτό, κυρία Κιτσάκη. Δηλαδή, παραμένει ακόμη η κυρίαρχα ανδρική η πολιτική εξουσία στην Ελλάδα? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ. Μία απλή ματιά να ρίξετε στην εκπροσώπηση των γυναικών. Να πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση, να πάμε στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση, να πάμε στη Βουλή, να πάμε στα νομικά πρόσωπα που έχουν να κάνουν με τους πολιτιακούς θεσμούς, θα δούμε ότι υπάρχει μεγάλο έλλειμμα συμμετοχής και μεγάλο έλλειμμα εκπροσώπησης στα κέντρα λήψης αποφάσεων, αλλά και στα πολιτικά δρόμενα. Νομίζω ότι η πολιτική πραγματικότητα πραγματικά αποκαλύπτει μάλλον μια τραγική μοναξιά και ένα έλλειμμα αξιοποίησης του γυναικείου δυναμικού. Και προφανώς αυτό είναι και ένα έλλειμμα δημοκρατίας. Γιατί δυστυχώς η πλειοψηφία του εκλογικού σώματος που είναι γυναίκες, είναι παράδοξο αυτό, απουσιάζει από τα κέντρα χάραξης της πολιτικής. Εντάξει, υπάρχουν πολλές αιτίες. Μια πρώτη αιτία μπορεί να θεωρηθεί το χαμηλό ενδιαφέρον γενικώς των γυναικών. Να πω κάτι, κύριε Κεσάκη, τη στιγμή κατά την οποία έχουμε και γυναίκα πρόεδρος της Δημοκρατίας. Βεβαίως. Που άλλαξε τα στερεότυπα. Αλλά βεβαίως από ό,τι φαίνεται. Αυτό δεν λειτουργήσε ως θετικό. Μπορώ να το δω θετικό. Δεν μπορώ σε καμία περίπτωση να το υπολογίσω ως αρνητικό. Όμως δεν νομίζω ότι φτάνει μόνο αυτό. Οι γυναίκες, όποτε επιλέγουν, ξέρετε κάτι, να ασχοληθούν με την πολιτική, υποχρεώνονται συχνά να υπερβούν εμπόδια πολιτικών μηχανισμών που έχουν συνηθίσει να βλέπουν άντρες και έχουν συνηθίσει συγκεκριμένους κώδικες συμπεριφοράς. Οπότε αυτό γενικά φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο. Εντάξει, τώρα μιλάμε. Κοιτάξτε, υπάρχει μια στρατηγική των ποσοστώσεων, έτσι, προκειμένου να εξαλειφθεί, ας πούμε, αυτό το φαινόμενο. Ίσως να ήταν επιβεβλημένη σε μια χρονική περίοδο. Εγώ όμως γενικά νομίζω ότι χρειάζεται μια στρατηγική που θα παρέχει μόνιμες εγγύσεις για την εδραίωση της συμμετοχής των γυναικών και την παροχή ίσων ευκαιριών στην ουσία τους και όχι σε ένα νομικό πλαίσιο μόνο. Ωραία. Πάμε τώρα, επειδή θα τρέξουμε λίγο πιο γρήγορα, γιατί έχουμε περίπου 12 λεπτά και σημαντικά θέματα ακόμη τουλάχιστον να θίξουμε, όχι να τα αναλύσουμε σε βάθος. Και εδώ βεβαίως θέλω και την γνώμη της δικηγόρου. Έμφυλη βία. Ναι. Πόσο αστικός μύθος ή όχι είναι το γεγονός, το οποίο έχει καταγραφεί σε έρευνες για τις γυναίκες στην Ελλάδα, ότι μία στις δύο θεωρεί το πρόβλημα της έμφυλης βίας ως το υπαριθμόν ένα πρόβλημα για την γυναίκα του σήμερα, και πόσο από την πείρα σας και την επαγγελματική σας ενασχόληση, πόσο έντονο είναι το πρόβλημα στην περιοχή μας, κυρία Κιτσάκη? Το πρόβλημα της έμφυλης βίας είναι... Γιατί ξέρω ότι έχετε χειριστεί ιδιαίτερες υποθέσεις. Το πρόβλημα της έμφυλης βίας είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο. Είναι μια παγκόσμια πανδημία. Η οποία μάλιστα μέσα στην υγειονομική πανδημία είχε τρομερή αύξηση. Δηλαδή πραγματικά
τα νούμερα είναι εξόχως αποκαλυπτικά. Μέσα στην πανδημία η αύξηση των τηλεφωνημάτων που έγιναν στις γραμμές υποστήριξης γυναικών ήταν περί το 700% πάνω σε κάποιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι. Και στην Ελλάδα βεβαίως αντίστοιχα υπήρχαν περίπου τα ίδια στοιχεία και τα ίδια δεδομένα. Η γυναίκα λοιπόν υφίσταται κάθε μορφή βίας. Είναι η γυναίκα που δολοφονείται, είναι η γυναίκα που παλεύει για το σεξισμό και την άνηση μεταχείριση στο εργασιακό περιβάλλον, είναι η γυναίκα που πέφτει θύμα σεξουαλικής παρενόχλησης, που νιώθει την ανάγκη ακόμα μερικές φορές να απολογηθεί και για τη σεξουαλικότητά της, είναι η γυναίκα που μέσα στην οικογένεια υφίσταται την ενδοοικογενειακή βία, την οικονομική βία, την ψυχολογική βία, τη λεκτική βία. Οι αριθμοί και τα περιστατικά είναι αποκαλυπτικά. Ιδιαίτερα στο νομό μας έχω να πω ναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αύξηση αυτών των περιστατικών. Ενδεχομένως όμως υπάρχει και μετά και μια άλλη, έτσι, ένα ενθαρρυντικό σε εισαγωγικά, έτσι, φαινόμενο. Το μετά τα κινήματα από το Women's Strike μέχρι το Me Too, βλέπουμε ότι αρχίζουν οι γυναίκες και μιλάμε. Το σύνθημα «Σπάστε την σιωπή», που θα έλεγα ότι θα έπρεπε... Λειτουργεί αυτό, κύριε Γιτσάκη? Έχει λειτουργήσει σε κάποιο βαθμό. Όχι στο απόλυτο και ούτε σε μεγάλο βαθμό, αλλά από εκεί που ήμασταν στο τίποτα, στο να αποσιωπούμε και στο να το κρύβουμε, βλέπουμε ότι σιγά σιγά και με την ενίσχυση κάποιων δομών, το ότι ιδρύθηκε και στο Αγρίνιο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας στην αστυνομία. Στην αστυνομία, το οποίο βέβαια εντάξει έχει ελλείμματα, πρέπει να στελεχωθεί, είναι όμως ένα σημαντικό βήμα. Πλέον οι γυναίκες ειδικά με το κίνημα Me Too, αισθάνθηκαν ότι δεν είναι μόνες τους και ότι υπάρχει, ότι μπορούν τέλος πάντων να μιλήσουν και ότι υπάρχουν θεσμοί, ότι υπάρχει κάποιος να τις ακούσει. Αυτό... έχουμε πολύ δρόμο μπροστά αυτό μας. Διαχέεται στο πρόβλημα το αντιμετωπίζουμε όταν βρισκόμαστε παραδείγματος χάρη μπροστά σε μια γυναικοκτονία, είτε μπροστά σε ένα περιστατικό πολύ συνταρακτικό που αφορά στην εμφυλή βία. Δηλαδή όταν σε καιρούς ήρεμους, σε ήρεμες ημέρες που δεν έχουμε κάτι το συγκλονιστικό, κάτι τρομακτικό, η έμφυλη βία παραμένει, έτσι δεν είναι, δεν εξαφανίζεται? Όχι βέβαια, η έμφυλη βία είναι δρεωμένη. Είναι δρεωμένη. Δυστυχώς. Που σημαίνει, δηλαδή, αυτό θέλω να ρωτήσω, δηλαδή έχουμε καταγγελίες ή περιμένουμε το μεγάλο γεγονός για να ανοίξουν τα στόματα και να σπάσει η σιωπή? Όχι, οι καταγγελίες έχω να σας πω ότι είναι σχεδόν καθημερινές. Ναι. Αν κοιτάξετε τώρα, εάν σε κάποιες δεδομένες στιγμές ή περιόδους χρονικές, σας είπα ας πούμε ότι μέσα στην πανδημία που η γυναίκα, που οι άνθρωποι κλειστήκανε στα σπίτια τους, εκεί πέρα ας πούμε τα περιστατικά της έμφυλης και ειδικά της ενδοοικογενειακής βίας αυξήθηκαν κατακόρυφα και αυξήθηκαν και οι καταγγελίες αντίστοιχα. Όχι, δεν περιμένουμε το μεγάλο γεγονός. Οι καταγγελίες υπάρχουν. Η έμφυλη βία που υφίσταται η γυναίκα σε όλους τους τομείς υπάρχει καθημερινά. Έχουμε πολύ μπροστά μας δρόμο. Και προφανώς με την θεσμοθέτηση και με τη θέσπιση κάποιων νομοθετημάτων που δίνουν τα δικαιώματα και δίνουν και την πρόσβαση και αναθεωρούν έτσι και καθιερώνουν ας πούμε τα δικαιώματα της γυναίκας και της πρόληψης και της καταστολής και την αυστηροποίηση του ποινικού κώδικα και για το ποιτό και για το θέμα του βιασμού ή των σεξουαλικών εγκλημάτων, όλα αυτά σίγουρα είναι σημαντικό βήμα. Όμως δεν φτάνουν μόνο αυτά. Όπως σας είπα πριν και για το θέμα της ισότητας, η έμφυλη βία αντανακλά πάνω σε αυτό. Το θέμα της έμφυλης βίας είναι καθαρά θέμα που έχει να κάνει με την στερεοτυπική αντίληψη, την πατριαρχική αντίληψη. Ότι τις γυναίκες τις εξουσιάζουμε, τις έχουμε, είναι δικές μας. Άρα λοιπόν είναι και αυτό θέμα ισότητας των φύλων. Και άρα η αντιμετώπιση του έχει να κάνει κυρίως και βασικά με τον τρόπο που μπορούμε να καλλιεργήσουμε και την οτροπία της ισότητας στους ανθρώπους και με τον τρόπο που μπορούμε να σπάσουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις. Και τώρα πέρα από τα στερεότυπα και από αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες πρέπει να σπάσουν, πρέπει να φύγει και αυτός ο φόβος της κοινωνικής καταγραφής, κυρία Κετσάκη, που υποθέτω τον έχετε βρει μπροστά σας.
Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να καταγγείλω κάτι, είτε μια συμπεριφορά ενδοοικογενειακής βίας ή ακόμη μια παρενόχληση στον χώρο της εργασίας, γιατί φοβάμαι την κοινωνική κατακραυγή. Γιατί παλιότερα βεβαίως είτε έφταιγε είτε δεν έφταιγε, μάλλον όταν δεν έφταιγε η γυναίκα και πάλι στόχος ήταν. Σας είπα πριν ότι οι γυναίκες ακόμα απολογούνται για τη σεξουαλικότητά τους. Πολλό δε μάλλον πόσο να υφίσταται έμφυλη βία ή σεξουαλική βία. Η κοινωνική κατακραυγή είναι ένα από τα αποτρεπτικά αυτά σημεία που έχει μια γυναίκα στο μυαλό της και την πάει πίσω στο να προβεί και να μπει μπροστά και να καταγγείλει ό,τι της συμβαίνει. Κυρίως όμως είναι ο φόβος. Ο φόβος που υπάρχει στις γυναίκες. Φόβος για το τι θα γίνω. Φόβος για το τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Φόβος πως θα τα βγάλω πέρα. Η οικονομική βία που υπάρχει σε αυτές τις γυναίκες που ασκείται, είτε με το άντρας να ελέγχει τα οικονομικά, είτε να την αποστερεί από την εργασία, ή να την αποστερεί και από βασικά είδη, ας πούμε, κάτι διαβίωσης. Που παραπέμπει σε ένα κράτος δικαίου το οποίο δεν το έχουμε. Να. Έτσι δεν είναι? Δυστυχώς. Μάλιστα. Τώρα, μια τελευταία ερώτηση, κύριε Κιτσάκη. Από τι προσπαθεί να ξεφύγει σήμερα η γυναίκα και τι προσπαθεί να εδραιώσει? Οι γυναίκες... Εντάξει, από τι προσπαθεί να ξεφύγει? Προφανώς από όλες αυτές τις παθογένειες και από όλες αυτές τις αντιλήψεις οι οποίες την υποβαθμίζουν, οι οποίες της αποστερούν τα δικαιώματά της και οι οποίες την καθυλώνουν στο να μπορέσει και αυτή να συμμετέχει στο κοινωνικό γίγνεσθε. Αυτό που προσπαθεί να καθιερώσει, και εντάξει είναι αφορμή σήμερα, ας πούμε η σημερινή μέρα που είναι η 8η του Μάρτη, είναι μια, η οποία είναι μια διαρκής υπενθύμηση όλων των αγώνων των γυναικών για ισότητα και για χειραφέτηση. Νομίζω ότι οι γυναίκες αυτό που προσπαθούν να καθιερώσουν είναι την αξιοπρέπεια και, και αυτό που δικαιούται μέσα στην κοινωνία. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την σημερινή σας παρουσία στην εκπομπή, στο ραδιόφωνο. Από ό,τι κατάλαβα είναι μεγάλος ο δρόμος, και να ευχηθώ καλό αγώνα, τον οποίο τον υπηρετείτε από πολλές θέσεις. Να σας ευχαριστήσω θερμά και να ευχηθώ καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για το βήμα που μου δώσατε. Πραγματικά εύχομαι και η σημερινή μέρα, που είναι μέρα κινητοποιήσεων, να είναι μια, να σηματοδοτήσει και να δώσει ακριβώς το στίγμα όλης της κοινωνίας που δεν αντέχει άλλο και που θέλει, όπως είπα, να χυθεί άπλετο φως, να αποδοθούν οι πολιτικές ευθύνες σε όλα τα κακώς κείμενα και σε όλες τις παθογένειες που υπάρχουν, και να επιτέλους να έχουμε το δικαίωμα και να ονειρευόμαστε, αλλά να έχουμε και την κοινωνία που μας αξίζει. Antenna Star στους 103,5. Απολαμβάνεις ραδιόφωνο.